Δηλαδή κάθε ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ζήσει με ευσέβεια, με ευλάβεια, να αγαπώντας τον Θεό, αυτός οπωσδήποτε θα διωχθεί. Και λέει και η Παλαιά Διαθήκη ότι τέκνον, λέει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, παιδί μου, λέει, αν προσέρχει δουλεύει το Κυρίο, ετοίμασον την καρδία σου εις πειρασμόν. Εάν έρχεσαι, λέει, παιδί μου, να δουλεύσεις τον Θεό, τότε ετοίμασε την καρδιά σου να υπομένεις πειρασμόν. Μην περιμένεις ότι θα βρεις άνεση και θα βρεις, ας πούμε, ευχάριστη πορεία. Αυτό είναι ξένον προς την Εκκλησία μας. Η Εκκλησία είναι βαμμένη με τα αίματα και τα δάκρυα και τους ιδρώτες των Αγίων, των Μαρτύρων, των Οσίων. Άρα λοιπόν, η σφραγίδα της νησιότητος είναι αυτά. Εμάς βέβαια όχι έτσι, αλλά για τις αμαρτίες μας και για τις αδυναμίες μας συμβαίνουν οι πειρασμοί οι οποίοι μας συμβαίνουν. Και θα δούμε από τους Αγίους Πατέρες το νόημα αυτών των πειρασμών. Είχα από καιρό σκοπό να σας ομιλήσω περί πειρασμού, αλλά τώρα είναι καλύτερη και η ευκαιρία. Ξέρετε λοιπόν ότι εδώ και τουλάχιστον 1,5 μήνα, ίσως και παραπάνω, δεν ξέρω, 2 μήνες, υπάρχει ένας πόλεμος ανθρώπων, βασικά εναντίον μου, βέβαια όχι τόσο εναντίον μου ότι έχουν προσωπικά μαζί μου, διότι που με ξέρουν ή τι τους έκαμε εγώ, αλλά κυρίως για το έργο των πνευματικών το οποίο γίνεται. Και κάθε μέρα, κάθε 2-3 μέρες ή και κάθε μέρα μερικές φορές, οι εφημερίδες γράφουν εκφράζοντας ο καθένας τις απόψεις του. Βέβαια υπάρχει ελευθερία, έτσι, και ο κάθε άνθρωπος μπορεί ελεύθερα να πει ό,τι νομίζει. Και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα, τουλάχιστον από το Ευαγγέλιο, να αμυθούμε με άλλον τρόπο παρά μόνο με τον πνευματικό τρόπο. Γι' αυτό θα στραφούμε να δούμε πώς ο Θεός μας διαφωτίζει και πώς ο Θεός μας δίνει τρόπους και λύσεις στα προβλήματα αυτά που σε όλους τους αιώνες σε παρουσιάζονται, όχι μόνο σήμερα, αλλά σε όλους τους αιώνες της Εκκλησίας, και θα παρουσιάζονται πάντοτε. Θυμίστε ότι ο λίγο πριν το πάθος ο Χριστός προσευχόταν στον Θεό, στον Πατέρα, για τους μαθητές του. Και κάπου αλλού είπε στον Σίμων, στον Πέτρον, ότι Σίμων, του λέει, ο Σατανάς εζήτησε του συνιάσει εμάς ως τον σύτον. Εγώ δε ήθιν περί σου να μη εκλείπει πίστη σου. Δηλαδή του λέει, Σίμων, Πέτρε, Απόστολε, ο Σατανάς εζήτησε από τον Θεό εξουσία άδεια να σας συνιάσει ως τον σύτον. Όσοι θυμάστε στα χωριά όταν διάλεγαν τα δημητριακά το σιτάρι, τα βάζει σαν μεγάλο σινί και εκεί τα κοσκίνιζαν από δεμε, τα γύριζαν έτσι, ξέρω εγώ, και έπεφτε το, νομίζω, το άχρηστο από κάτω και έμενε το καλό από πάνω. Τέλος πάντων κάτι γίνονται και εχώριζε το καλό σιτάρι από το άχρηστο και οι πέτρες. Και βέβαια για να γίνει αυτό σημαίνει ότι συνέχεια κουνούσε αυτόν το κόσκινο. Και ακριβώς λέει ο Χριστός τον Πέτρο ότι ο Σατανάς ζήτησε από τον Θεό άδεια να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. Εγώ όμως, του λέει, επαρεκάλεσα τον Θεό για σένα, ώστε να μην εκλείπει η πίστη σου. Και εφόσον ξέρουμε ότι όλος ο αγώνας που κάνουμε στον κόσμο αυτόν είναι περί πίστεως ή απιστίας, ακόμα και οι κρίσεις του Θεού θα είναι για την πίστη ή για την απιστία, άρα πρέπει να μάθουμε ότι να βλέπουμε πίσω από τα φαινόμενα, πίσω από τα φαινόμενα του, τα παρόντα του κόσμου, κρύβεται το μεγάλο κεφάλαιο. Το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται πίστης ή απιστία. Και για να πιάσουμε τα πράγματα με σειρά, καταρχάς να δούμε τι είναι οι πειρασμοί. Όταν λέμε πειρασμούς ή έχουμε πειρασμούς ή πειραζόμεθα, τι σημαίνει πειρασμός? Πειρασμός είναι κάθε πράγμα, κάθε πράξη, κάθε γεγονός, κάθε ενέργεια η οποία μας οδηγεί σε δύσκολη θέση. Κάθε πράγμα το οποίο μας στενοχωρεί, μας θλίβει, μας οδηγεί σε αδιέξοδα, μας οδηγεί σε τόσο
στενόχωρη θέση που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Όποιο πράγμα και αν είναι αυτό, δεν είναι ανάγκη πάντοτε να είναι πνευματικής φύσεως. Μια ασθένεια, παραδείγματος χάρη, είναι πειρασμός. Μια φτώχεια είναι πειρασμός. Μια δοκιμασία στις εργασίες μας, στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην κοινωνία μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο ολόκληρο, είναι πειρασμός. Διότι κάθε πειρασμός κατ' ουσία χτυπά την ψυχή του ανθρώπου. Και έρχεται ώρα κατά την οποία ο άνθρωπος πειράζεται πάρα πολύ. Όπως σας έχω πει άλλες φορές, κάθε άνθρωπος θα έρθει μια στιγμή στην οποία θα πειραστεί τόσο πολύ, ώστε θα αγγίσει εις τον Άδη. Και θα φτάσει μέχρι το κατώτατο όριο της αντοχής του. Δηλαδή, από εκεί και κάτω δεν θα έχει πλέον πόνον, οδύνη, θλίψη, σκότος. Και όταν φτάσει μέχρι εκεί, τότε πρέπει να τηρήσει αυτόν τον λόγο που ο Χριστός είπε στον Άγιο Σιλανό. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Όταν οδηγηθεί ο άνθρωπος σε αυτήν την τόσο θλιβερή, τόσο σκοτεινή, τόσο ζωφερή θέση του Άδου, εκεί πλέον παραμένει μόνο ένα σχοινή σωτηρίας, η πίστη. Η πίστη στον Θεό. Η πίστη ότι ό,τι και να γίνει, ο Θεός θα πει τον τελευταίο λόγο, όχι οι άνθρωποι. Και γι' αυτό έτσι μπορεί ο άνθρωπος να μην απελπιστεί πραγματικά. Εάν σε αυτήν την ώρα τη δύσκολη τηρήσει το λόγο της πίστεως ο άνθρωπος, τότε δίδεται σε αυτόν ως χάρισμα πλέον από τον Θεό, ως βραβείον της πίστεως του, η βαθυτέρα πίστης, η πιο βαθιά πίστης, όχι η πρώτη πίστης εισαγωγική όπως λένε οι πατέρες, που λέμε πιστεύω στον Θεό, στον Χριστό, στους Αγίους, στην Εκκλησία, πιστεύω στο Λόγο του Θεού, αλλά η πίστη η βαθύτερη, η οποία είναι η πίστη της θεωρίας, αυτή η πίστη την οποία βλέπει πλέον ο άνθρωπος, βιώνει τον Θεό ως εμπειρία, ως υπαρξιακό γεγονός και όχι ως θεωρία, αυτή η βαθιά πίστη, η βεβαία πίστη. Αυτή η πίστη την οποία είχαν οι Άγιοι και οι μάρτυρες και οι όσοι, και δι' αυτής της πίστεως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι Άγιοι πάντες κατηγονήσαν το βασιλείας, επέτυχαν επαγγελιών, έκαναν όλα αυτά τα άθλα, τα αθλήματα, τα οποία ενίκησαν τον κόσμο και τον εντοκόσμο. Αυτή στην νίκη η νικήσασα τον κόσμο, η πίστη ημών. Άρα λοιπόν, όλοι μας ανεξαιρέτως θα περάσουμε αυτόν τον βαθμό της δοκιμασίας. Και οι πιστοί και οι άπιστοι, και οι άθεοι, και οι χριστιανοί και οι πάντες. Τώρα σε μας, ως τέκνα της Εκκλησίας, υπάρχει μία διαφορά, ότι ο άπιστος άνθρωπος πειράζεται και δεν έχει από πού να πιαστεί και γονγίζει και βλασφημεί και νευριάζει και θυμώνει και φτάνει σε απόγνωση και οδηγεί τον εαυτό του στην καταστροφή. Ο δε πιστός άνθρωπος πιάνει τη σανίδα της σωτηρίας, η οποία λέγεται πίστη στον Θεό. Έλεγε ο αείμνηστος ο γέροντας Παΐσιος ότι για όλες τις δοκιμασίες τις οποίες υφιστάμεθα θα έρθει η ώρα που θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Θεό. Και εάν είχαμε πνευματικά μάτια, τότε θα παρακαλούσαμε τον Θεό η ζωή μας ολόκληρη να είναι μια δοκιμασία αυξανωμένη. Διότι πράγματι τόσην ωφέλιαν, τόσην χάριν προσθέτει δοκιμασία, ώστε τίποτα άλλον δεν είναι εις άξιόν της. Ούτε οι προσευχές που κάνουμε, ούτε οι νηστείες, ούτε οι αγρυπνίες, ούτε οι κόποι, ούτε οποιαδήποτε άλλη εκούσια ή ακούσια ενέργεια δεν προσθέτει στην ψυχή του ανθρώπου τόση πνευματική ωφέλεια όσον οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί. Πρέπει δε να διασαφηνίσουμε ότι ποτέ κανένας πειρασμός δεν προέρχεται από τον Θεό. Ο Θεός είναι απείραστος κακών, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, και πειράζει ουδένα,
δεν πειράζει ο Θεός κανένα. Όλοι οι πειρασμοί τους οποίους παθαίνομαι, είμαστε αιτίες εμείς ήδη. Ο Θεός δεν κάνει κακόν, είναι αμέτωχος κακόν ο Θεός. Ούτε συνεργάζεται με τα κακά ο Θεός, ούτε συνεργάζεται με τις θλίψεις, με τις αρρώσκες, με τις δοκιμασίες. Πολύ δε περισσότερον δεν συνεργάζεται ουδέποτε με τα έργα του σατανά, ούτε με τους ανθρώπους οι οποίοι υποτάγησαν στον διάβολο. Τώρα να πούμε, γιατί λοιπόν συμβαίνουν οι θλίψεις. Λέει ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τέσσερις είναι οι λόγοι για τους οποίους ο άνθρωπος μπαίνει σε δοκιμασίες. Πρώτος λόγος είναι, όπως τον ονομάζει, πρώτη αιτία, η οικονομική αιτία. Όχι βέβαια οικονομική χρήματα, αλλά η οικονομία του Θεού. Όπως λέει, εις τον Κύριον εθυμίστε, ο Κύριος επί του Σταυρού, ως άνθρωπος εκπροσωπώντας το ανθρώπινο γένος, είπε των λόγων εκείνων, Θεέ μου, ενατί με εγκατέλειπες. Όχι πως ο Θεός τον εγκατέλειψε, αλλά ο άνθρωπος εγκατέλειψε τον Θεό. Και οδηγήθηκε ο Θεός, ο αναμάρτητος Ιησούς, επί του Σταυρού, έροντας την αμαρτία του κόσμου, ώστε κατ' οικονομία να σωθούμε οι πάντες δια του Σταυρού του Χριστού. Και ακόμα με το Σταυρό και τη δοκιμασία και τον πειρασμό αυτών του Κυρίου να μετάσχουμε όλοι της ουρανίου βασιλείας. Ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος συνέβηκε στο Χριστό. Δεύτερος λόγος είναι για δοκιμή, όπως παραδείγματος χάρη στον Ιώβ και στον Ιωσήφ, ώστε οι Άγιοι αυτοί πειραζόμενοι, δοκιμαζόμενοι, να φανούν ανδροί, να φανούν πιστοί, να αυξήσουν το πνευματικό περιεχόμενο και να γίνουν και σε εμάς τους αδυνάτους πρότυπα υπομονής, ώστε να μην νομίζουμε ότι μόνον εμείς πειραζόμεθα. Και όταν έρχεται η ώρα του πειρασμού να πούμε, γιατί Θεέ μου σε μέναν αυτά τα πράγματα συνέβηκαν, όπως πολλοί λένε, γιατί σε μέναν αυτές οι δοκιμασίες. Μα δεν μπορούμε να απευθύνουμε αυτό το ερώτημα τουλάχιστον στον Χριστό. Θυμάμαι κάποιον ευλαβή άνθρωπο, ο οποίος είχε πολλές δοκιμασίες και έλεγε, μου έρχεται πολλές φορές να γονκίσω και να πω γιατί Θεέ μου, αλλά κάθε φορά που σηκώνω τα μάτια μου βλέπω τον Χριστό πάνω στο σταυρό. Και λέω, έλεγε αυτός, τι να σου πω τώρα Θεέ μου, τι να σου πω Χριστέ μου, αφού και εσύ πάνω στο σταυρό βγήκες. Εγώ να διαμαρτυρηθώ, δεν μπορώ να διαμαρτυρηθώ. Ο σταυρός σου με ντροπιάζει. Εάν εσύ ήσουν πάνω στην πολυθρόνα, ξέρω εγώ, πάνω σε ένα ωραίο θρόνο, εάν στη ζωή σου αυτήν περνούσες ευχάριστα και δοξασμένα, τότε είχα και εγώ δικαίωμα να σου πω ότι καλά πέρασες εσύ εδώ στον κόσμο αυτό. Αλλά τώρα τι να σου πω εγώ. Εσύ βγήκες πάνω στο σταυρό, απέθανες για μας, αναμάρτητος ον. Τότε εμείς πλέον κλεί το στόμα μας, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Άρα λοιπόν δεν έχουμε δικαίωμα να γονκίσουμε. Έτσι συμβαίνει και με τους Αγίους. Όταν δούμε το βίο των Αγίων, τη ζωή των Αγίων, τότε πώς μπορούμε εμείς να γονκίσουμε. Σήμερα γιορτάσαμε τον Άγιον Ευστάθιο, τον Μεγαλομάρτυρα. Όσοι έχετε διαβάσει τον βίο του, θα είδατε πόσες φοβερές δοκιμασίες υπέστη αυτός ο Άγιος. Φοβερές δοκιμασίες. Απίστευτα, απίστευτα κακά. Όχι από ανθρώπους, από τα γεγονότα, ας τα πούμε έτσι. Και τέλος μαρτύρησε. Και παρέμεινε σε εμάς, όπως όλοι οι Άγιοι, σαν ένα παράδειγμα και ένα υπόδειγμα υπομονής. Και λέει εδώ ο Άγιος Μάξιμος ότι προς δοκιμή λοιπόν παραχωρούνται οι πειρασμοί, όπως τον Ιώβ και τον Ιωσήφ. Θυμάστε τον Ιωσήφ, ένα δίκαιο παιδί, ένα νέο παιδί, το οποίο πούλησαν οι αδερφοί του, πήγε στην Αίγυπτο, εφυλακίστηκε, δοκιμάστηκε χρόνια ολόκληρα. Φοβερή δοκιμασία, για ποιο λόγο? Για να φανεί στήλη σοφροσύνης, να φανεί σε όλους εμάς σαν ένα παράδειγμα σοφροσύνης. Και ο Ιώβ,
Θυμάστε ο Ιώβ, ο δίκαιος Ιώβ, ο άμεμπτος Ιώβ, τον οποίο ο Θεός ο ίδιος είπε ότι είδες πόσον δίκαιος και ευάρεστος είναι σε μέναν ο Ιώβ, και όμως λέει η Γραφή ότι όταν ήρθε η ώρα, ο ίδιος ο Σατανάς εζήτησε από τον Θεό και του είπε ότι μήπως ο Ιώβ σε σέβεται δωρεάν, αφού εσύ του κάνεις όλα τα χατήρια, περνάει καλά ο Ιώβ, είναι ευτυχισμένος, τα παιδιά του είναι πολλά, είναι καλά, οι δουλειές του πάνε καλά, είναι πλούσιος, τότε λοιπόν γιατί να μην σε σέβεται ο Ιώβ, δεν υπάρχει λόγος να μην σε αγαπά, δώσ' μου εξουσία εμένα, λέει ο Σατανάς, να τον δοκιμάσω και τότε να δούμε εάν ο Ιώβ σε αγαπά. Και λέει ο Θεός, πάρτον, ορίστε πάρτον. Και πράγματι πήγε ο Σατανάς, σκότωσε τα παιδιά του και τα 7 του παιδιά, κατέστρεψε την περιουσία του, κατέστρεψε τα πάντα ό,τι είχε ο Ιώβ, και όμως ο Ιώβ δεν εγώγησε και παρέμεινε πιστός στον Θεό. Και γίνεται δεύτερος διάλογος του Θεού με τον Σατανά. Και του λέει ο Σατανάς, ναι, πράγματι δεν εγώγησε, αλλά δώσ' μου ακόμα κάτι. Δώσ' μου εξουσία να μπω στο σώμα του, να τον καταστρέψω και σωματικά, για να δούμε εάν τότε δεν σε ευλογήσει. Και τότε ο Θεός του είπε, εντάξει, πάρτον, έχεις εξουσία, έχεις την άδεια να τον δοκιμάσεις δέρμα προς δέρμα, να μπεις μέσα, να τον διαλύσεις ολόκληρο. Μόνο ένα πράγμα θα φυλάξεις, την ψυχή αυτού δεν θα αγγίξεις, την ψυχή του, την νόηση του, την λογικό του και την ψυχή του δεν θα την πειράξεις, ώστε να έχει την ελευθερία του. Και πράγματι επέπεσε ολόκληρη η κακία του διαβόλου πάνω στον Ιώ και γέμισε έλκη, αρρώστησε, να έγινε ολόκληρος λεπρός από πάνω σκάτω, και μαζί με όλες τις αποτυχίες τον πέταξαν σαν ένα άχρηστο σώμα, και έφτασε ο Ιώβ στην έσχατη δυστυχία, και ακόμα και οι φίλοι του μέχρι και η σύζυγός του τον απεστράφησαν και τον επίεσαν να γονκίσει και να βλασφημίσει τον Θεό. Βέβαια ο Ιώβ δεν έφτασε σε αυτό το σημείο, αλλά έφτασε στο έσχατον όριο της ανθρώπινης αδυναμίας, και εκεί για να φανεί η ανθρώπινη αδυναμία, ο Ιώβ καταράστηκε την ημέρα που γεννήθηκε ο ίδιος, όχι τον Θεό. Και μόλις έφτασε εκεί, έτσι ταπεινώθηκε τρόπον, να ρεζιλεύτηκε στα μάτια του Θεού, τότε αμέσως ο Θεός του ομίλησε και του είπε ότι δεν ξέρεις ότι εγώ διοικώ την χτίση, εγώ διοικώ τα πάντα, εγώ έκαμα τον ουρανό και τη γη. Πού ήσουν εσύ, του λέει, όταν εγώ δημιουργούσα τα άστρα, όταν εγώ δημιουργούσα τους πλανήτες, όταν την γη, όταν πριν να δημιουργηθεί τα πάντα εγώ ήμουν. Εσύ πού ήσουν και τι είσαι εσύ. Και μετά τη μεγάλη δοκιμασία ο Ιώβ, τότε πραγματικά είπε στον Θεό εκείνον τον ωραίο λόγο που λέει η Γραφή, ότι είπε στον Θεό ότι μέχρι τώρα, λέει, ακοήμενο τός οικών σου το πρότερο, μέχρι τώρα σε άκουγα με τα αυτιά μου, άκουγα για σένα, στις διηγήσεις της Γραφής για σένα. Αλλά τώρα σε είδε ο οφθαλμός μου, τώρα σε είδα με τα μάτια μου και έλειωσε η ψυχή μου και αισθάνομαι τον εαυτό μου γίν και σποδόν. Αισθάνομαι ότι είμαι χώμα ενώπιόν σου, ότι τίποτα δεν είμαι εγώ, εσύ είσαι το παν. Και εσύ μπορεί να αναστήσεις τον άνθρωπο. Και πράγματι ευλόγησε ο Θεός τον Ιώβ μετά και πήρε πολλαπλασίωνα. Προσδοκιμεί λοιπόν οι πειρασμοί, όπως λέει ο Άγιος, ακόμα και ένας άλλος λόγος, ακόμα προσπαίδευση πατρική. Καμιά φορά επιτρέπονται οι πειρασμοί ώστε ο άνθρωπος να παιδαγωγείται, διότι ακριβώς είναι αδύνατος και είμαστε όλοι αδύνατοι και υποκείμεθα όλοι εις την αλλίωση, και πολλές φορές, ξέρετε, στους Αγίους συμβαίνει αυτό το πράγμα, επειδή υπάρχει ένας τελευταίος κίνδυνος των Αγίων, ο κίνδυνος της υπερηφανίας, της επάρσεως, του εγωισμού, και αυτό επιτρέπει ο Θεός μεγάλους πειρασμούς να δοκιμάζονται, να παιδαγωγούνται οι Άγιοι άνθρωποι, ώστε να ταπεινώνονται. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι
ομιλώντας για το δικό του πειρασμό που ήταν σωματική ασθένεια, λέει ότι παρόλον που παρεκάλεσα τον Θεό να φύγει από πάνω μου αυτή η αρρώστια, όμως ο Θεός δεν την εσήκωσε και μου είπε ότι αρκήσει χάρις μου, σου αρκεί χάρις μου, διότι η δύναμή μου τελειοποιείται, τελειούται εις την ασθένεια. Και εδώθη, μη λέει ο Απόστολος Παύλος, μου δόθηκε πειρασμός, άγγελος Σατάν, Σατανάς, διάβολος, μέσα μου, δίπλα μου, στο σώμα μου, μεγάλος πειρασμός, ώστε να με κολαφίζει, να με χτυπά ή να μην υπεραίρομαι, ακριβώς για να μην υπερηφανεύομαι, και ώστε αυτή η αρρώστια, αυτή η δοκιμασία να με ταπεινώνει και να θυμούμε κι εγώ ότι είμαι άνθρωπος, ότι είμαι άνθρωπος και ότι τα πάντα είναι εκ του Θεού και δεν είναι από μένα, ή να υπερβολεί της δυνάμεως ή εκ του Θεού και μη εξ ημών, ώστε να καταλάβουμε ότι εμείς δεν είμαστε τίποτα, ο Θεός είναι το πάντο παντός. Και τελευταίος λόγος, τέταρτος λόγος, είναι η αποστροφή του Θεού. Όταν ο Θεός μας εγκαταλείψει, όπως συνέβη και λέει ο Άγιος Μάξιμος στους Ιουδαίους, στους Εβραίους, που τους εγκατέλειψε ο Θεός, και λόγω της εγκαταλείψης του Θεού για τόσες εκατοντάδες χρόνια επέστησαν πολλούς πειρασμούς σαν λαός. Αυτό βέβαια ο Θεός να μας σκεπάσει, να μην περιπέσουμε ποτέ εις τον πειρασμό αυτό της εγκαταλείψεως. Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, εμείς εγκαταλείπουμε τον Θεό. Αν εμείς εγκαταλείψουμε τον Θεό, τότε υφιστάμεθα τις συνέπειες των πράξεών μας. Όμως, λέει ο Άγιος Μάξιμος, παρόλα τα αυτά και οι τέσσερις αυτοί τρόποι είναι σωτήριοι υπάρχουσιν και της Θείας αγαθότητος και φιλανθρωπίας ανάμεστη. Και οι τέσσερις τρόποι, ακόμα και η εγκατάλειψη του Θεού, είναι σωτήριοι τρόποι, εάν μάθουμε το μυστικό της αντιμετωπίσεως των πειρασμών. Εάν μάθουμε αυτό το κλειδί, το οποίο ανοίγει την πόρτα των πειρασμών, τότε όλοι οι τρόποι είναι για μας ωφέλιμοι. Γιατί είναι ωφέλιμοι? Διότι εάν τους χρησιμοποιήσουμε σωστά, θα καταλήξουν για τη σωτηρία μας. Να δούμε λοιπόν έναν άλλον μεγάλον Άγιον, τον Άγιο Μάρκο, τον ασκητή, ο οποίος έγραψε ένα πολύ περίφημο έργο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη Φιλοκαλία και ονομάζεται «Περί νόμου πνευματικού». Αναφέρει λοιπόν αυτός ο Άγιος Μάρκος, αναλύει μάλλον, πώς διοικούνται αυτά τα πράγματα. Ότι υπάρχει εις την χτίση ένας νόμος, ο οποίος λέγεται πνευματικός νόμος. Και σε αυτόν τον πνευματικό νόμο υποτασσόμεθα όλοι, θέλοντας και εμείς. Είναι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο η πρόνοια του Θεού διοικεί την χτίση. Και σημείωσα μερικά κεφάλαια μόνο, γιατί είναι πάρα πολλά και δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, για να δούμε τι λέει αυτός ο Άγιος. Λέει λοιπόν ένα κεφάλαιο ότι εκφεύγει αμαρτίας ο παρανθρώπων αδικούμενος και ομοίαν της λήψεως ευρίσκει αντίληψη. Λέει λοιπόν ο Άγιος Μάρκος ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος αδικείται από τους ανθρώπους εκφεύγει της αμαρτίας, φεύγει από την ενοχή των αμαρτιών του και ομοίαν της λήψεως ευρίσκει αντίληψη. Κατά όμοιον τρόπον με τον οποίο υφίσταται θλίψη λόγω της αδικίας των ανθρώπων, ευρίσκει αντίληψη από τον Θεό. Δηλαδή, υπάρχει μία δικαιοσύνη. Και αν πούμε δηλαδή έτσι ανθρώπινα, ας πούμε ότι κατά 50% ένας άνθρωπος θλίβεται από τους υπόλοιπους ανθρώπους ή αδικείται ή συκοφαντείται ή καταδιώκεται, κατά 50% αυτός ο άνθρωπος ευρίσκει αντίληψη από τον Θεό, απαλλάσσεται από το βάρος της ενοχής των αμαρτιών του και όχι μόνον καθαίρεται από τις αμαρτίες του, αλλά προστίθεται σε αυτόν χάρις, χάρις η οποία μετατρέπεται σύν τον χρόνο σε πνευματικά χαρίσματα. Και λέει παρακάτω ότι ο πιστεύων τον Χριστό περί ανταποδόσεως πάσαν αδικίαν προθήμως υπομένει κατά την αναλογία της πίστεως.
κάθε άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι ο Χριστός ανταποδίδει σε μας όσα υφιστάμεθα σε αυτόν τον κόσμο, τότε αυτός πρόθυμα υπομένει κάθε κακόν κατά την αναλογία της πίστεώς του. Θυμούμε κάποτε ένας ευλαβής επίσκοπος μας ειδηγόταν όταν και σε αυτόν ξεκίνησε ένας πόλεμος εκ μέρους μία μερίδες ανθρώπων, οι οποίοι το συκοφαντούσαν και διέβαλαν το έργο το οποίο έκαμνε, και έφτασε σε τόση δυσκολία, σε τόσο αποκορύφωμα αυτός ο πόλεμος, ώστε ενόμιζε αυτός ο άνθρωπος, ο επίσκοπος, ότι θα χάσει τα πάντα. Και ήμασταν εκεί, μάλλον είχε έρθει στο Άγιον Όρος και εδηγόταν σε μία σύναξη των πατέρων εκεί και έλεγε ότι είχα φτάσει πραγματικά σε απόγνωση και δεν ήξερα τι να κάνω. Έβλεπα καθημερινά τον πόλεμο να κορυφώνεται. Όπου πήγαινα, όλοι με έκλειναν τις πόρτες. Με έδειχναν με το δάχτυλο τους. Αυτός είναι που είπε αυτά, αυτός είναι που κάνει αυτά. Όπου έμπαινα, με ειρωνευόντουσαν, χαμογελούσαν από εδώ από εκεί. Οπότε δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Οπότε λέει, αποφάσισα μία νύχτα να αφιερώσω τη νύχτα όλη στην προσευχή. Και πράγματι, όταν ενύχτωσε και τέλειωσα τις δουλειές μου, πήγα στο δωμάτιό μου και άρχισα να προσεύχομαι. Εγωνάτισα εκεί και προσευχόμουν. Και με πήρε ο ύπνος, καθώς προσευχόμουν, έτσι γονατιστός εκεί στο δάπεδο, και σε μια στιγμή εξύπνησα, ακούγοντας μέσα στην καρδία μου του Λόγων του Χριστού, ο οποίος λέει στο Ευαγγέλιο ότι «Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσιν και εκβάλωσιν το όνομα ημών ως πονηρών, ένεκα του Υιού του ανθρώπου, χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλήσιν της ουρανής». Δηλαδή, λέει ο Χριστός σε ένα από τους μακαρισμούς, «Είσαστε μακάριοι, πραγματικά ευτυχισμένοι και μακάρι με το στόμα του Χριστού, όχι μόνο σε αυτήν τη γη, αλλά εις την αιώνια Βασιλεία του Θεού, μακάρι όταν σας ονειδήσουν οι άνθρωποι, δηλαδή σας κοροϊδεύσουν, σας ειρωνευτούν, σας περιγελάσουν και κάτι βαρύτερο ακόμα, σας χλεβάσουν όταν σας ονειδήσουν και όταν ακόμα σας διώξουν, σας καταδιώξουν και όταν ακόμα εκβάλωσιν το όνομα ημών ως πονηρών». Θα βγάλουν το όνομά σας ότι είναι κακό όνομα. Όταν δηλαδή θα βγάλετε κακό όνομα, θα σας πούν ότι αυτός είναι παλιάνθρωπος, είναι απατεώνας, είναι ψεύτης, είναι ελεηνός, είναι ανήθικος, είναι οτιδήποτε άλλο. Αυτό σημαίνει να εκβάλωσιν το όνομα ημών ως πονηρών. Ψευδόμενοι ένε και νε μου, λέγοντας βέβαια ψέματα, όχι είναι αναληθινά αυτά. Λέγοντας ψέματα, για ποιο λόγο λέει ο Χριστός, ένε και νε μου, εξαιτίας μου. Όχι γιατί εσείς είστε τέτοιοι, όχι γιατί έχουν να κάνουν μαζί σας, έχουν δοσοληψίες και δεν τους συμφέρει και σας καταδιώκουν, αλλά η μόνη αιτία για την οποία εκβάλλουν το όνομα ημών ως πονηρών είμαι εγώ ίδιος, ένε και ένε μου. Τότε λοιπόν συμπληρώνει, χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν της ουρανής. Θα έχετε τόσο μισθόν από τον Θεό, ο οποίος πρέπει να σας προκαλεί μεγάλη χαρά και αγαλίαση, διότι πρέπει να μάθετε να βλέπετε την ανταπόδοση, όπως λέει εδώ ο Άγιος, την ανταπόδοση του Χριστού εις τη Βασιλεία του Θεού. Θυμούμε εδώ ένα παράδειγμα ενός Αγίου των ημερών μας, του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος, ξέρετε, απέθανε το 1922 και από τότε μέχρι σήμερα χιλιάδες θαύματα έχουν γίνει από τον Άγιο, δια της χάρητος του Χριστού βέβαια. Μόνο στο μοναστήρι του, πριν 8 χρόνια που είχα πάει εγώ, μας έδειξαν εκεί οι μοναχές τόμους, ολόκληρους τόμους από γράμματα, από ανθρώπους που έστελαν γράμματα επώνυμα και διηγούνταν τα θαύματα του Αγίου Νεκταρίου. Και μας είπε εκεί η γερόντισσα ότι περισσότερο από 20.000 θαύματα
είναι κατεγραμμένα στο μοναστήρι. Χώρια τα τόσα άλλα τα οποία δεν ανακοινώνονται εκεί. Και χώρια τα άλλα τα οποία, ας πούμε, δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα κατεγραμμένα με επιστολές, με τηλέφωνα, με διευθύνσεις, με γεγονότα. Λοιπόν, αυτή η πηγή των θαυμάτων του Αγίου Νεκταρίου εξένησε οπωσδήποτε στις αρχές ιδίως τους ανθρώπους που τον εγνώρισαν. Εγώ πρόλαβα ανθρώπους που εγνώρισαν τον Άγιο Νεκτάριο και μία μοναχή στο μοναστήρι του και τον πατέρα Φιλόθεον των Ζερβάκων, ο οποίος είχε πνευματικό τον Άγιο Νεκτάριο. Λοιπόν, μία μοναχή, όταν έβλεπε, μία δική του μοναχή, όταν έβλεπε το πλήθος των θαυμάτων, εδιρώτονταν μέσα της και έλεγε, μα γιατί αυτός ο γέροντάς μας, ο πάτερ, κάνει τόσα πολλά θαύματα, αφού δεν ήταν μεγάλος ασκητής. Ήταν ένας επίσκοπος, μητροπολίτης, ήταν εδώ στο μοναστήρι μας, ζούσε μαζί μας, έτρωγε ό,τι τρώγαμε εμείς, γεροντάκι ήταν, τον περιποιούμαστε κάπως καλύτερα. Δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο στην άσκηση. Ζούσε βέβαια ασκητικά, ζούσε ορθόδοξα, αλλά όχι εκείνο το μεγάλο των ασκήσεων, ξέρω εγώ, του μεγάλου Αντωνίου, των μεγάλων Αγίων. Ούτε μάρτυρας ήταν να πεθάνει για τον Χριστό. Πώς τόσα θαύματα! Και πράγματι ήταν γεγονός ότι έτσι ήταν με τη δική της λογική. Όμως μία φορά εμφανίστηκε σε αυτήν ο Άγιος Νεκτάριος και της είπε ότι πράγματι είναι γεγονός ότι εγώ δεν έκανα μεγάλες ασκήσεις, ούτε μαρτύρια για τον Χριστό, ούτε ίσως μεγάλους κόπους όπως έκαναν οι μεγάλοι Άγιοι. Όμως η αιτία για την οποία ο Θεός μου έδωσε αυτήν τη χάρη ήταν η εξής: διότι υπέμεινα μεγάλους πειρασμούς αγωνκίστος. Πράγματι ο Άγιος Νεκτάριος, όσοι διαβάσετε το βίο του, θα έχετε δει πόσους πειρασμούς υπέστη, πόσες θλίψεις, πόσες δοκιμασίες, πόσους διωγμούς, πόσες συκοφαντίες, και όλα αυτά χωρίς ποτέ να αγωνκίσει. Ένα απλό γεγονός θα σας πω, ότι όταν, αφού τον έβγαλαν από, ήταν Μητροπολίτης στην Αίγυπτο και τον έδιωξαν από την Αίγυπτο, από εκεί ποιοι, η Εκκλησία, οι ίδιοι οι επίσκοποι, τον έκαναν έκπτωτο, τον έδιωξαν για λόγους αγνώστους στον Άγιον, τον εξεδίωξαν, τον πέταξαν εις την Αθήνα, και εκεί φτωχός, ήταν πάφτωχος, μέχρι που πεινούσε δεν είχε χρήματα να πληρώσει το ενίκιο του, και μια φορά όταν πήγε σε μια εκκλησία να κηρύξει το Λόγο του Θεού, τόσο πολύ τον απεστρέφονταν οι άνθρωποι όσο τον γιουχάησαν. Του φώναξαν από κάτω υβρισίες φωνές και ετοιμάστηκαν την επόμενη φορά, πήραν ντομάτες και τέτοια σάπια φρούτα να του πετάξουν. Διότι είπαν, αυτός ο παλιάνθρωπος ο Ελένος, ο ανήθικος, τον οποίο έβγαλαν από δεσπότη, ήρθε να μας κάνει κήρυγμα, τον γιουχάησαν. Και έγινε τέτοια φασαρία στην εκκλησία, ώστε δεν μπόρεσε να πει τίποτα. Είπε μόνο μια-δυο προτάσεις και σιώπησαν και μπήκε μέσα στο ιερόν, τσέρνοντας τα πόδια του. Υπέστη σε όλη τη ζωή αυτό το στίγμα του ανήθικου. Ήταν πάντοτε ο ανήθικος, ο έκπτωτος, ο βδελιγμαίος, ο άνθρωπος ο οποίος απεδιώχθηκε. Το δε αποκορύφωμα ήταν όταν έκαμε πλέον το μοναστήρι, εσηκώστηκε κάποια κοπέλα, κάποια η οποία δήθεν ήταν δόκιμη, και η μητέρα της αυτής της κοπέλας έκανε μήνυση στον Άγιο Νεκτάριο και είπε ότι εγώ ξέρω και είδα ότι αυτός ο γέρος, αυτός ο καλόγερος έχει σχέσεις με τις μοναχές σαρκικές, και μάλιστα όταν μείνουν έγκυες αυτές οι μοναχές ρίχνουν τα παιδιά τα οποία κάνουν με αυτόν τον άνθρωπο μέσα στο πηγάδι. Και πήγαινε ο εισαγγελέας από την Αθήνα, πήγαν και εκκλησιαστικοί άνθρωποι, και πήγε και ο Μητροπολίτης της περιοχής και ένας διάκος Αθηναγόρας, ο οποίος μετέπειτα ήταν Οικουμενικός Πατριάρχης. Πήγε μια ολόκληρη κομπανία, να την πούμε έτσι, αστυνομικών και εκκλησιαστικών, και να δικάσουν, να κάνουν ανακρίσεις, να δικάσουν τον Άγιο Νεκτάριο. Και εμφανιζόταν η μητέρα και είπαν ότι εγώ με τα μάτια μου είδα αυτά τα πράγματα. Έμενα εδώ στο μοναστήρι και τον έβλεπα που κοιμόταν με τις μοναχές και γινόντουσαν έκτροπα. Και πήραν αυτοί μία αντλία
μια αυτή, πώς λέγεται, τουρπίνα, μια τουρπίνα, και προσπαθούσαν να αδειάσουν το πηγάδι ώστε να βρουν μέσα στο πηγάδι τα έκθετα βρέφη τα οποία έριχναν εκεί δίθεν οι μοναχές, τα οποία έκαναν με τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος ήταν παρόν, παρακολουθούσε όλα τα τη σκηνή και δεν έλεγε τίποτα απολύτως. Οπότε σε μια στιγμή οι μοναχές δεν άντεξαν και του λέει: «Καλά, δεν λες τίποτα, πες εσύ μια κουβέντα. Πες ότι είμαι αθώος, πες ότι ψέματα, δικαιολογήθου ρε παιδί μου, ας πούμε, υπεράσπισε τον εαυτό σου. Τίποτα». Και ήταν βέβαια και 70 χρονών γέρον. Ο Άγιος δεν έλεγε τίποτα απολύτως, μόνον τα βλέπε όλα αυτά παθώς. Και όταν αυτές επέμεναν και έκλαιγαν, βλέποντας αυτόν τον εξευτελισμό και αυτή τη διαστροφή, αυτός είπε να σιωπήσουν και τους έδειξε τον ουρανό. Αφήστε τον Θεό να μιλήσει. Μετά πέθανε ο Άγιος Νεκτάριος. Μετά από λίγο καιρό εκοιμήθη. Και βέβαια εκοιμήθη χωρίς ποτέ όταν ζούσε να αποκατασταθεί η αλήθεια. Πέθανε με το στίγμα του ανήθικου, του δελιχτού ανθρώπου. Και από την στιγμή που πέθανε άρχισαν να ρέουν από αυτόν χιλιάδες τα θαύματα. Αλλά δεν έφτανε αυτό. Εκείνος ο διάκος, ο οποίος ήταν γραμματέας της Ανακριτικής Επιτροπής, επέτρεψε ο Θεός ώστε αργότερα, το 55-59, να είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος υπέγραψε την αγιοποίηση του Αγίου Νεκταρίου. Ο Αθηναγόρας, ο οποίος παρίστατο στην ανάκριση, ήταν μετά Πατριάρχης όταν πλέον τα χιλιάδες θαύματα κατετέθηκαν στην Εκκλησία και υπεχρεώθηκε αυτός ως Πατριάρχης πλέον να υπογράψει την επίσημη ανακήρυξη του Αγίου Νεκταρίου ως Αγίου της Εκκλησίας μας. Βέβαια όλα αυτά έγιναν στους Αγίους. Εμείς δεν είμαστε Άγιοι ασφαλώς και σε μας κινούνται κατά άλλων τρόπων τα πράγματα αυτά. Θα δούμε λοιπόν πως λέει εδώ ο Άγιος ότι υπάρχουν τα γεγονότα. Λέει λοιπόν, λέει ο Άγιος Μάρκος και οι υπόλοιποι Άγιοι, ότι στους Αγίους ανθρώπους συμβαίνουν αυτά τα πράγματα για να δοκιμάζονται, για να αγιάζονται περισσότερον, για να φαίνονται ως παράδειγμα στην Εκκλησία. Εις δε σε εμάς τους υπολείπους συμβαίνουν αυτά διότι είμαστε χρεωμένοι πνευματικά. Είμαστε δηλαδή γεμάτοι αμαρτίες. Και η αμαρτία μας μας δημιουργεί έναν πνευματικό χρέος. Και εφόσον το χρέος αυτών των πνευματικών είναι τρόπο δεινά στον διάβολο, άρα δίδεται εξουσία στον σατανά να μας πειράξει. Όμως, όπως είπε προηγουμένως ο Άγιος Μάξιμος, έστω και αν συμβαίνει αυτόν ακόμα, έστω και αν από τις αμαρτίες μας πειραζόμαστε, έστω και αν είμαστε ένοχοι, τότε εάν μάθουμε δια της υπομονής να αντιμετωπίζουμε τις διάφορες θλίψεις, τότε μεταβάλλονται οι θλίψεις και οι πειρασμοί εις πνευματική μας ωφέλεια.